Τι να σας πω τώρα, χάσαμε τον καλλιτέχνη μας, χάσαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο από τη μουσική βιομηχανία, χάσαμε τον άνθρωπό μας, ο Βασίλης ήταν σαν πατέρας μας, εγώ μαζί του ήμουν τα τελευταία 8 χρόνια, όπου ήμασταν σε κάθε συναυλία μαζί, σε κάθε live μαζί, στο καμαρίνι μαζί, όλοι μαζί. Γράφαμε συχνά κομμάτια, συνέχεια έγραφε σε χαρτί λόγια που του ερχόταν στο μυαλό. Ήταν σαν παιδί μαζί μας, ήταν συνέχεια σαν παιδί. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά απλός, μας αγαπούσε πάρα πολύ και τον λατρεύαμε περισσότερο. Τώρα... Είχε ιδιαίτερη σχέση με εσάς, είχε ιδιαίτερη σχέση με εσάς, με τους μουσικούς του. Ναι. Και το είπατε δύο φορές, είπατε ήμασταν όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί. Και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι δεν είναι? Βέβαια έχει τη σημασία του. Και χαρακτηριστικά κιόλας, όχι μόνο ήμασταν όλοι μαζί, ακόμα και όταν ήμασταν ταλαιπωρημένοι και άϊπνοι από συναυλίες, δηλαδή όταν παίζαμε μία στην Αθήνα, μία στη Γερμανία, μία στην Κρήτη, μία στην Κύπρο, και ήμασταν στο αεροδρόμιο, δεν θα ξεχάσω τον Βασίλη που εμείς πηγαίναμε πιο αργά το βήμα μας και εκείνος έτρεχε και λέει, άντε ρε παιδιά, λέει, άντε ρε παιδιά, προχωράτε.